Οι πρώτε ανατιμήσει στα υγρά καύσιμα έγιναν ήδη στα πρατήρια τη Μαγνησία με την τιμή τη αμόλυβδης βενζίνη, του πετρελαίου κίνηση και του πετρελαίου θέρμανση να αυξάνονται κατά 3 λεπτά το λίτρο. Στο 1,62 λεπτά το λίτρο σκαρφάλωσε η τιμή τη αμόλυβδης, στο 1,40 η τιμή του πετρελαίου κίνηση, ενώ στο 1,12 λεπτά το λίτρο διαμορφώθηκε σήμερα η τιμή πώληση του πετρελαίου θέρμανση. Η εφαρμογή τη νομοθεσία για τη βιοεθανόλη και η ένταση στον περσικό κόλπο είναι οι βασικοί για τι συγκεκριμένε ανατιμήσει. Λόγω της επιπλέον πρόσθεσης της βιοεθανόλης αυξήθηκαν κατά τρία λεπτά, δηλαδή αγοράσαμε κατά τρία λεπτά ακριβότερα από τις αρχές του έτους, οπότε είχαμε μια τέτοια αύξηση. Αλλά και πέρυσι είχε αυξηθεί πάλι τρία λεπτά και γενικά θέλουν τη βιοεθανόλη ώστε να... για καθαρότερα καύσιμα. Ε, γενικότερα, στο ευρύτερο πλαίσιο των τιμών των καυσίμων, είχαμε μία μικρή άνοδο τι τελευταίε μέρε. Ε, με αποκορύφωμα, χθε που είδαμε ότι η τιμή του βαρελιού έφτασε στα 70 δολάρια. Οπότε, αμέσω τι επόμενε μέρε θα μετακυλήσει και στην τοπική αγορά. Δεν είχαμε αυξήσει, τι περιμένουμε. Ε, ευελπιστούμε να μην είναι μεγάλες και σίγουρα μας ανησυχεί. Πάρα πολύ αυτή η τεταμένη κατάσταση που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Επίση, στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε μια αύξηση. Η μέση τιμή από το 1,09 πήγε στο 1,11 με 1,12. Αυτό οφείλεται στι διεθνείς συγκυρίε που τι τελευταίε μέρε είχαν μια μικρή αύξηση. Οπότε είδαμε και αυξήσει στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και γενικότερα στα καύσιμα. Με πιο πολύ, βέβαια, την αμόλυβδη που λόγω τη προσθήκη τη βιοεθανόλη. Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων εκτιμούν ότι η ανωδική τάση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου θα συνεχιστεί. Μάλιστα δεν αποκλείεται νέα αύξηση μέχρι τα τέλη της εβδομάδας στις τάξεις των τριών λεπτών το λίτρο. Αναλόγως στις ανατιμήσεις που θα γίνουν ε, θεωρώ δύο ε, με τρία λεπτά, αλλά πιστεύω να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να μην έχουμε υπερτιμήσεις.